Καλησπέρα από τον Κλειστό του Πλάτωνα. Θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Κομίτες εναντίον Γιάρακας Χόξ. Γιάρακας Χόξ εναντίον Κομίτες. Τις πεντάδες βλέπετε και μόνοι σας για τους Γιάρακας 6, 7, 8, 1 και 14. Για τους Κομίτες 1, 23, 21, 2 και 33. Είμαστε έτοιμοι για τον τζάμπολ. Ο Παπουτσής ας προσθέτει την μπάλα στον Αγγελόπουλο και τώρα το νούμερο 21 είναι ο Τουλάτος. Τουλάτος πέρασε στον Αγγελόπουλο, ο Μανολάτος τώρα. Κουτάρι για 2, είναι άστοχος. Ριμπάλ πήρε το νούμερο 1 ο Μπουραζάνης. Τώρα ο Πικάσης, ο μηνυματικός αρχηγός των Hawks, δίνει το σύστημα. Σου διατρής. Ένα άσεχος ο Μπουραζάνης, όμως πήρε το rebound και στόχισε. Μετά το άστοχο σουτ του Λίτσικα. Σε διατρίες τώρα και από τον Σταθόπουλο, είναι ο άστοχος. Ο Παλατζός επαναφέρει, ο Πικάς παίρνει την μπάλα. Το νούμερο 14 αποστάρει. Καλά και φάουλ από τον Παπαγιάννη. Τι είπε, καλά. Άστοχος, άστοχος η βολή, συγγνώμη, το rebound το πήρε ο Αγγελόπουλος. Ο Μανολάτος τώρα. Τουλάτος. Ο Αγγελόπουλος, τούβλησε την μπάλα ο Πικάσης και τρέχει στον εφημεδιασμό και στολκεί στον Λεϊάρ. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Η Hawks είναι ήδη 6-0 το σκόρο του Λάτος, τώρα ο Μανολάτος, συγγνώμη, στάρει για 3, είναι άστοχος. Rebound πήρε ο Μπουραζιάννης. Και τώρα ο Πικάσης. Μητσικάς, Παπαγιάννης. Ωραία, αποστάρει. Και στον Σι. Πολύ καλό στο λόγο πόσο ο Παπαγιάννης έχει βάλει ήδη 2 συνεχόμενα καλάθια. Βλέψουμε τώρα. Και 10-0 το σκορ, time out, αναγκαστικό, ευκοσμένα. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή με το time out, το σκορ είναι 10-0, 7-27 πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου. Ο Μαντάκος πέρασε στη θέση, βασικά θα σας πω τους πεντάδες, συγγνώμη. Φαουλ έκανε στο μεταξύ ο Λιτσικάς. Για τους Hawks είναι το 1, το 8, το 6, το 7 και το 14. Ενώ για τους παραλέγω το πλήσιμο με τον Μπουραζάνη. Ενώ για τους Κομίτες είναι το 1, το 99, το 2, το 33 και το 23. Ο Πικάς ευστόχησε και έκανε το 12-0. Χτυπήσανε στον ενδιασμό μετά το λάθος του, τη λάθος πάσα του Μαντάκου. Ο Μανολάτος τώρα παραλίγο τα βήματα. Πάω λέγανε τώρα ο Λιτσικάς, έχω την εντύπωση. Ναι. Έχουμε σκόρτι για τους Κομίτες. Άμα ο Κουράσης πες την κούτσα του στο πάκο. Έχει ο Κωσκός η δεύτερη βολή.
12-2 το σκορ, αλλαγές έχουμε τώρα. Ο Λετσικάς βγήκε και μπήκε ο Κελαϊδής. Παλαντάς, Σικάσης, Μπουραζάνη, Στάρια 3. Κακοσού, τριμπάλ, πήρε ο Παπουτσής και τώρα ο Μαντάκος είναι με την μπάλα. Κάμει λάθος πάσα και τώρα τη σώζει, καθώς έκανε λάθος πάσα και ο Μπουραζάνης. Μαντάκος, Σταθόπουλος, Παπουτσής, τόσο από αυτό το σημείο. Είναι άστεχος, είναι ψυχτοδός. Τριμπάλ του Παπαγιάννης. Και τώρα ο Πικάσης είναι με την μπάλα. Πελαΐδης. Παπαγιάννης. Είναι ο Πελαΐδης. Σουτάρι, αναγκαστικά, είναι άσοχος. Στη λέξη του χρόνου. Ο Αγγελόπουλος είναι άστοχος, ρυπώνει και λαϊδής. Βρισκόμαστε στα μισά της πρώτης περίοδου. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω πώς να φέρει το πράγμα. Μπουραζάνης, Παλατζάς. Λάθος πάσα έκανε ο Μπουραζάνης. Τώρα πάσα με διασμό από τον Μαντάκο στον Αγγελόπουλο. Αστοχία, αλλά πήρε το rebound ο Ισαδόπουλος. Πιένει την μπάλα έξω στον Μαντάκο. Ωραία προσθέση. Πάσα όμως την έκανε στο πόδι του Παπουτσί. Ωραία, τώρα αυτός βρήκε τον Σταθόπουλο, ο οποίος αστόχησε. Το rebound τον πρέπει ο Παγιάννης. Δεν πρέπει να κατεβάσει αυτή την μπάλα, είναι ο σύνταρης της ομάδας. Πικάζει, παίρνει την μπάλα για να δώσει ένα σύστημα. Δίνει το σύστημα. Οι δύο περιφερειακοί κόβουνε. Τώρα για τρεις ο Πικάσης. Είναι άστοχος. Περιβάλλον πήρε ο Μανολάτος, ο οποίος τρέχει. Είναι πολύ καλό στον τομέα, είναι άστοχος. Περιβάλλον πήρε όμως ο Σταθόπουλος. Μετά το ασταθές rebound του Κελαϊδή. Ο Πικάς είναι με την μπάλα, σουτάρει για 2, είναι εύστοχος. 14-4. Έχουν μπει πιο δυναμικά οι Hawks. Μονολάθος, πολύ ωραία προσπίση, βρήκε πολύ ωραία τον Παπουτσί. Καλά, βρήκε φάουλ, πολύ καλός ο Παπουτσίς. Από τη Ζάρη και μέχρι την τερματική βολή. Είναι άσοχος, λοιπόν ο Παπαγιάννης, Πικάσης. Παπαγιάννης. Αστόχησε, πήρε το rebound του Κελαϊδής, αστόχησε και αυτός, τώρα το rebound ο Μαντάκος, ο οποίος τρέχει. Ωραία πάσα στον Αγγελόπουλο, η μπάλα παραλέγω να γλύψει το ταβάνι. Μαντάκος, ξανά άστοχος, Μανολάτος, αστοχή και αυτός. Τρία χαμένα shoot σε τρία επιθετικά rebound τώρα για τους για τους κομίτες που μπορούσαν να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά. Κάζεται με το σύστημα. Αλλαγές έχουμε τώρα. Όχι, time out και επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή μετά το time out για τους Hawks. 9, 6, 13, 14 και 1. Πολύ ωραία πάσα του κόρου στον Παπαγιάννη. Και τώρα έχουμε το φάουλ από τον Μανολάτο. Για τους κομίτες 2, 23, 99, 15 και 7. Yeah.
Έρμπολη πρώτη βολή. Εντάξει, μην πρέπει να 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 Παπουτσής, εξοχή και κάνει το 14-8. Και η άλλη είναι 8! 8! Το rebound το πήρε ο Παπουτσής, έδωσε στο Φαντάκο. Έχει ένα λάθος ο πίνακας, Αγγελής με την μπάλα, Μαντάκος, πάω λέει καλύτερα και Λαϊδής. Δεν θα έφυγε το λάθος στον πίνακα, να μην καρίζουμε και πάνω στην κάμερα. Αγγελής, Στεριάδης, Μαντάκος, Μανολάτος, Μαντάκος τώρα στα 3. Είναι άστοχος, στη λήξη του χρόνου. Το rebound το πήρε ο Γκόρος. Εδώ θα κατεβάσει και την μπάλα. Γκόρος. Το στάρι για 3. Είναι άστοχος. Και 18-8 τώρα το σκορ. Στεριάδη, Στάρι, για 3 και αυτός από την απάντηση ήρθα από τον Στεριάδη, 18-11 το σκορ. Ο Γκόρος τώρα από την μπάλα, Πικάσου, Στάρι για 3, είναι άστοχος, ριμπάλλον από τον Παγιάννη, στο Τάν. Κέρδισε και το φάουλ, ζεστάρει τώρα 2 ελεύθερες βολές. Είναι εύκολο στην πρώτη βολή. 19-11 το σκορ, 54 και 7 πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου. Πολύ δεύτερη, ο Μπουραζάνης έπεσε εκεί, σηκώσει με εντάξει. Στεριάδης τώρα πάλι για 3, είναι άστοχος αυτή τη φορά, το rebound το πήρε ο Γκόρος. Όπως κατεβάζει και την μπάλα, βρίσκει πολύ ωραία τον Πιχάση, κάνει όμως λάθος ενέργεια. Και τώρα ο Μαντάκος τρέχει, σταματάει στα για 2 και έστω εκεί. Πολύ καλός ο Μαντάκος. Στο μεταξύ μια αλλαγή που δεν την είδαμε, ο Μανολάτος βγήκε και μπήκε το νούμερο 8, μπήκε ο Παπα-Νικολάου. Καλή άμυνα τώρα από τον Παπα-Νικολάου, της όσης την κατοχή από τσίς. 10 δευτερόλεπτα μένουνε. Μαντάκος περνάει τον βρει μπροστά του. Είναι άστοχος. Αυτό είναι το τέλος λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου, 19-13 κερδίζουμε τη Γέρακα Σπόξ στους Κομίτες. Επιστροφή σε λίγο το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστροφή λοιπόν για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου για τους Fox 6, 8, 9, 10, 7. Είναι 6, 7, 8, 9 και 10. Ενώ για τους Λοξιόγκορος μπαίνει μέσα και εσωτεί στο lay-up. Πολύ καλός. Δεν φοράει και τη φανέλα της ομάδας, πρέπει να είναι και καινούργια μεταγραφή. Και είναι πολύ καλός, όπως φαίνεται. Έχει ένα στα ένα τρίποντα και νομίζω ένα στα δύο δίποντα ή ένα στα ένα δίποντα. Στεριάδης κάνει την μπάλα μόνος του, έχει το πόδι στην τρίπλα του.
Και τους κομμύρες είναι το 15, το 99, το 7, το 8 και το 23. Παλατζάς τώρα, ποστάρι. Γυρίσαρ για 2. Ακοφούς. Το rebound του Παπουτσής. Και ο Μαντάκος τώρα με την μπάλα. Ο Μανικολάου. Αγγελής, Παπουτσής, τα για 2, είναι άστοχος. Rebound τώρα το νούμερο 10, ο Φουγιαράς. Φάουλ τώρα, δεν μετράει το καλάθι. Φάουλ στον ευνηδιασμό, η μπάλα είναι πλάγια, χαμηλά είναι το φάουλ τους ή άλλους. Παλατζάς στον Γκόρο. Φουγιαράς ποστάρι, γυρίζει σουτάρι για 2, είναι άστοχος. Rebound ο Παπα-Νικολάου και τώρα ο Μαντάκος με την μπάλα. Στον Παπα-Νικολάου δεν είναι ωραία προσπίση, μπαίνει μέσα, κερδίζει το φάουλ. Το φάουλ το έκανε ο Φουγιαράς, αλλαγή έχουμε τώρα. Ο Αγγελής αλλαγή και θα μπει ο Τουλάτος. Άμα το καταφέρει να βγάλει 64 και αυτούς βγάλει το. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο Παπα-Νικολάου. Είναι έστοχος στη δεύτερη, 21-14 τώρα το σκορ. Ο Πικάρης θα κατεβάζει την μπάλα. Μητσικάς, Παλατζάς, Φιλιαράς, Φουτάρια 2. Είμαι άστοχος, ριμπάζω πριν από Παπα-Νικολάου. Στεριάδης και τώρα Μαντάκος. Μαντάκος κλείνεται, βρήκε τον Στεριάδη. Άστο είχε αυτός, το ριμπάζω ο ίδιος. Καλά την κεφάλι τώρα από αυτόν. Πολύ ωραία. Θέλουν το ποσοκό μου, δεν θέλουν να παρατήσουν το παιχνίδι. Άλλωστε 7 πόντους είναι μόλις πίσω. Τώρα στους 5. Και τώρα στους 4, 21-17 το σκορ. Ο Γκόρος παίρνει την μπάλα. Ωραία, πάσα στον Φουγιαρά, κλείνεται αυτός όμως. Τζάμπολ έχουμε, η μπάλα αυτή κατ' εκεί πρέπει να είναι για τους κομίτες. Αλλαγή έχουμε τώρα. Ο Παλατζός αλλή. Και θα μπει ο Τζιλεπής. Μαντάκος. Του λάθος, με το πόδι ο Τζελεπής, ανανέωση του χρόνου, μένει στα 17 δευτερόλεπτα δηλαδή. Η επαναφορά είναι από την baseline, θα επαναφέρει Στεριάδες. Και πάλι για τους κομίτες στην μπάλα, επενέβη ο Μητσικάς. Παπουτσής, βγαίνει το σουτάρι για 2. Τραβηγμένη επίθεση θα έλεγα, ένα fade away από τον center της ομάδας. Δεν χρειαζόταν, ο Γκόρος τώρα είναι μόνος του, βήματα έκανε. Μαντάκος στον Τουλάθο. Παπα-Νικολάου. Παπουτσής. Ωραία στον Τουλάθο. Ο Παπα-Νικολάου τώρα για 2 είναι άστοχος. Rebound πέρα όμως ο Τουλάτος. Ο Παπα-Νικολάου κόψιμο από τον Στεριάδη, πολύ ωραίο. Το κόψιμο όμως και από τον Φουγιαρά. Ωραίο το μπλοκ, το σαμάτσι, πολύ ωραία. Τώρα ο Παπουτσής θα βγει και θα μπει ο Αγγελόπουλος. 2 δευτερόλεπτα. Παπα-Νικολάου για 2 είναι άστοχος, rebound πήρε ο Γκόρος και τώρα εφημεδιασμός για τον Πικάση. Αστόχησε όμως το lay-up.
τώρα είναι 4-5, καθώς δεν έχει γυρίσει ο Πικάς ακόμα, τώρα γύρισε. Έχει μείνει όμως ο Μαντάκος μόνος του, αστόχησε. Rebound ο ίδιος, καθώς πετάξανε την μπάλα πάνω του. Άστοχος και στο επόμενο shoot. Το rebound ο Λυφικάς. Γκόρος, πολύ ωραία, όσο με τελεπί, προστοχή. Τι κάνετε, 23-17, στο συμπέξει οι κομίτες, η Fox, συγγνώμη. Του Λάτος, τώρα για 3, είναι άστοχος, rebound το Χιλιαράς. Και τώρα ο Πικάς τρέχει. Είναι πάλι άστοχος, rebound τώρα ο ίδιος, αλλά έχει γίνει φάουλ. Κέρδισε το φάουλ. Ο Τζελεπής μάλλον χτύπησε, οπότε θα διακόψουμε και επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή μετά το time out. Μετά το άστοχο layup του Πικάση. Επίδοση λύστρησε τώρα και έκανε βήματα. Όχι, πάτησε τη γραμμή. Αλλά γλιστράει το γήπεδο. Και κρίμα τώρα, χάθηκε η κατοχή τσάμπα τελώς. Δεν ξέρω αν τους έδωσε την κατοχή πάλι στους Hawks ο διευθύντης, καθώς εκεί γλίστρησε το γήπεδο. Είχε βρέξει χθες και προχθές κατανακτωδός. Ο Πλάτωνας δυστυχώς σε αυτό το σημείο ειστερεί, καθώς είχε κάποιες τρύπες στην οροφή και μπαίνει νερό στο παρκέ. Όπως γίνεται στην άμυνα, Λιτσικάς κλείστηκε πάλι. Τελικά η μπαλιά είναι για τους κομίτες. Με ένα πεταχτάρι λοιπόν ο Αγγελόπουλος θα εστοχίσει και θα κάνει το 23-19. Τον βρήκε ο Μαντάκος ανενόχλητο και λόγος μόνο του. Λιτσικάς, Παπαγιάννης, Πικάσης τώρα με την μπάλα. Παπαγιάννης κλείνεται, του κλέβει την μπάλα ο Μαντάκος. Πολύ καλός κλείνει και ο Μαντάκος. Ο οποίος αστόχησε τώρα μετά την όμορφη ενέργειά του. Έδωσε στον Αγγελόπουλο, ο οποίος αστόχησε αυτή τη φορά. Ο Πικάς δίνει στον Λιτσικά. Γκόρος τώρα με την μπάλα. Στο στάρι για 3. Είναι έστοχος. 26-19 το σκορ. Ο Τζελεπής γύρισε το πόδι του. Μάλλον δεν μπορεί να συνεχίσει. Πολύ ωραία γύρισαν τώρα την μπάλα οι κομίτες. Ο Μαντάκος δεν σουτάρει. Βρήκε τον Τουλάτο, ο οποίος σουτάρει, κάνει airball. Που κάνουν επίσης 10 τσάνων δευτερολέπτων. Στεριάδη, στέρι για 2, είναι άστοχος. Rebound ο Λιτσικάς. Τώρα ο Γκόρος λύστρησε. Δυστυχώς το γήπεδο δεν βοηθάει σε αυτό το σημείο. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Fox όμως πάλι. Και τώρα έχουμε δύο αλλαγές για τους κομίτες. Ο Μανολάτος θα μπει και ο Ευγένης. Και θα βγει ο Στεριάδης και ο Τουλάτος. Ο Τσικάς θα πάρει το σκήνα με τον Παγιάννη, το στάρι για 3. Είναι έστοχος και αυτός. Με δύο συνεχόμενα τρίποτα θα εκτοξεύσουν τη διαφορά και πάλι σε 9 πόντους. Στις 10, συγγνώμη, 29-19, 3-40 πριν από τη λήξη, ο Μαντάκος και την απάντηση είναι άστοχος. Rebound τον Γκόρος, ο οποίος τρέχει τώρα, βρήκε τον Πικάση. Ένα βήμα μπροστά όμως ήταν ο Πικάσης από την πάσα. Και αφού είσαι στην κατοχή πάλι καλά. Λιτσικάς, Γκόρος, ο οποίος προστάρει τώρα τον κοντύτερό του Ευγένη και πιο αδύναμο θα έλεγα. Αστόχησε ο Γκόρος, πήρε ήδη στο rebound, αστόχησε πάλι. Και ο Χουλιάρας, αστόχησε στο
στο follow, παρόλα αυτά πήραν το rebound και έχουν την επίθεση. 7 δευτερόλεπτα μένουν, Παγιάννης, Μποστάρη, Αστοσί, πάνω το Χουλιαράς, κοντός Αστοσί, 31-19, δεν λειτουργούν καθόλου καλά τα block out για τους κομμίτες. Μανολάτος, είναι μόνο στο Μαντάκο, Σουτάρι για 2 και είναι έστοχος. 31-21, μειώνουν και πάλι στις 10 οι κομμίτες. Κάση πίεστα από τον Ευγένη. Παίρνει το screen. Βλέπετε εδώ πέρα το γήπεδο λιστράει πάρα πολύ. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να μην παίζουν καθόλου από την αριστερή πλευρά. Όπως βλέπουμε εδώ, όπως επιτίθενται οι Fox. Θα διακόψουμε για λίγο καθώς πρέπει να σκουπίσουν και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε, τελικά το γήπεδο δεν σκουπίστηκε. Παπαγιάννης τώρα. Ωραία, έκλειψε ο Ισαχόπουλος. Και τώρα έφτασε και στο lay-up. Ο Χουλιαράς βγήκε και μπήκε ο Παλατζάς. Time-out έχουμε τώρα. Και επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή με το time-out. Η μπάλα είναι για τους Fox, οι οποίοι είναι μέσα το 13, το 8, το 7, το 6 και το 2. Όχι, το 14 πρέπει να είναι. Όχι, το 13 δεν είναι μέσα, είναι 8, 7, 6, 2 και 14. Ενώ για τους κομμίτες που παραλίγο να κλέψουμε τώρα είναι το 1, το 99, το 2, το 45 και το 33. Πάολ κέρδισε από τον Ευγέννη ο Παλατζάς, προς τα 2 ελεύθερες βολές. Είμαστε... μας μένουν 2 λεπτά για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι εύστοχος την πρώτη βολή ο Παλατζάς. Κάνει το 32-23. Είναι άστοχος την πρώτη βολή. Η μπάλα είναι όμως για τους κομμίτες. Μαντάκος τώρα με την μπάλα στον Ευγένη. Σταματάει τρίπλα, δίνει στον Αγγελόπουλο. Ο Μαντάκος τώρα, ωραία προσθήση, μπαίνει μέσα, τσουτάρει για 2. Είναι άστοχος, rebound το Πικάσης. Και τώρα το νούμερο 2 σε δεσμιασμό. Λέγω να συζητήσουμε καλά στο νούμερο 2 είναι ο Μερμηγκάς. Αγγελόπουλος, Μαντάκος, Ευγένης, Ευσταθόπουλος, Μανολάτος. 5 δευτερόλεπτα μένουν. Σουτάρει ο Μαντάκος για 2 και έστω εσύ ακριβώς σε λήξη του χρόνου. 32-25 το σκορ. Μουρμηγκιάς δεν είναι το σύστημα. Ο Λιτσικάς μόνοι αστόχησε, το rebound το πήρε ο Μανολάτος, ο οποίος κάνει και το κόστος του κόστος, όχι τελικά δεν είναι στον Εσταθόπουλο, που στάρει για 3. Τον πουλάει η μπάλα, το rebound του Παπαγιάννης και τώρα ο Πικάσης. Δυστυχώς δεν κλείθηκε ο Πικάσης στο δύσκολο σημείο, δεν πρέπει να πηγαίνει εκεί. Παίχτες Παπαγιάννης, Μερμηγκάς, Παπαγιάννης και πάλι. Είναι έστοχος, πολύ καλό, 34-25 το σκορ. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους κομμίτες. Δευτερόλεπτα έχουμε κεφάλι να δώσουμε, 1-1 είναι μόλις το φάουλ. Σουτάρει ο Μαντάκος, είναι άστοχος. Αυτό είναι λοιπόν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 34-25 κερδίζουν οι Γέρακας Fox τους κομμίτες. Θα επιστροφή σε λίγο και το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο.
για τους κομίτες 33-7, 45, 23 και 2. Έγινε το λάθος, ο Μερμικάς ασοχή στο αριστερό lay-up, το μπάλα. Ενώ για τους Hawks είναι το 2, το 6, το 14, το 8 και το 9. Περιγέννης είναι τώρα με την μπάλα. Μανολάτος, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Rebound ο Παλατζάς. Τώρα ο Γκόρος θα κατεβάσει την μπάλα, δεν είναι στον Πικάση. Ο Παγιάννης. Ο Μερμιγκάς φέρει για 3, είναι άστοχος. Rebound πήρε ο Μανολάτος. Αγγελή, φέρει για 2, είναι άστοχος. Rebound ο Μανολάτος, ο οποίος θα στοχεί. Μετά το δικό του εξαιρετικό rebound και μειώνει σε 7, 34-27. Κερδίζει τώρα το φάουλ ο Πικάσης, από τον Ευγένη πρέπει να είναι το φάουλ. Ο Γκόρος τώρα με την μπάλα. Πολύ καλό στο να πάρει ένα screen για να σουτάρει. Δεν το κάνω αυτή τη φορά. Στρώφω το ίδιο τον ψηλό. Παλατζάω, σουτάρει για 2. Είναι άστοχος. Την μπάλα είναι και πάλι για τους κομίτες. Μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Ευγένης. Αγγελής. Έκλεισε ο Παλατζάς και τώρα ο Πικάσης. Κερδίζει το φάουλ από τον Ευγένη. Έπρεπε να είναι λίγο πιο αλτρουιστής εδώ πέρα ο Πικάσης, όπως πέδιωσε την μπάλα ο Παλατζάς, να ξεχυθεί, έτσι και αυτός έπρεπε μετά να δώσει την μπάλα και πάλι στον Παλατζά για να έχουμε ένα εύστοχο καλάθι. Παρ' όλα αυτά έφτιαξε τον Ευγένη με το δεύτερο συνεχόμενο του φάουλ. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Είναι άστοχος και στη δεύτερη βολή. Το rebound το πήρε ο Μανολάτος. Κάνει λάθος πάσα όμως ο Μανολάτος. Την μπάλα είναι και πάλι για τους Hawks. Έκλεψε ο Αγγελόπουλος. Νομίζω δεν μπορούσε να σηκωθεί. Έκανε όμως το λάθος και ο Σουλάτος καθώς αυτόχησε. Τώρα ο Παπαγιάννης. Παραλίγο το κλέψιμο ο Παπουσής. Τους ηρεμεί λίγο πριν πηγάς. Παπαγιάννης. Είναι έστωχο το low post παιχνίδι και κάνει το 36-27. Με συγχωρείτε όταν ήταν κύμα. Αγγελόπουλος, μακριά το παιδί δράσης του. Ευγένης. Μανολάτος. Φάουλ έγινε από τον Παπαγιάννη που έστρωξε ή ο Μερμικάς, τον έβαλε προσεξά. Έβαλε και το καλάθι. 36-29 και μέσα πληρωματική βολή μπορεί να μέσω και στους 6. Ο Αγγελής στο νούμερο 7 θα βγει και θα μπει το νούμερο 15 ο Στεριάδης. Είναι το δεύτερο φάουλ αυτό του Παγιάννη, ο Παγιάννης έκανε το φάουλ. Έστοχος και στη βολή. Περνάει ακριβώς στο 16-0 ο Μερμικάς. Τώρα ο Μπόρος που λέει ρε μπροστής, στάρει με ταμπλό, είναι άστοχος. Ο Παλατζάς πήρε το ψηφικό rebound. Πικάσης και τώρα ο Μερμικάς μπαίνει μέσα. Είναι άστοχος. Το rebound ο Ευγένης. Υπάρχει εφημεριασμός. Πολύ ωραία ο Μανολάτος, μειώνει στους 4, κερδίζει και το φάουλ. Time out τώρα και επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε και στην συμπληρωματική βολή του Μανολάτου μπορεί να μειώσει στο τρίποντο το παιχνίδι. Για τους Hawks είναι το 6, το 9, το 8, το 2 και το 14. Ενώ για τους στο μεταξύ αυτούς ο Μανολάτος. Για τους κομίτες είναι το 2, το 45, το 33, το 15 και το 23.
Μυρμηγκιάς. Βρήκε ωραία τον Παλατζά, όμως αυτός δεν την περίμενε την μπάσα. Οπότε έχουμε το λάθος τώρα. Παπουσής. Άστο εσύ. Κάποιος έβαλε το χεράκι του. Στους για δύο από τον Μανολάτο είναι άστοχος. Το ριμπάν το πήρε ο Παλατζάς. Δεν είναι λόγος που είναι η Μίγκερ για να πάρει την μπάλα μαζί. Ο Βόρος κερδίζει τον φάουλ. Κανονικά όταν παίρνει το ριμπάν τον ψηλός. Κάτσε την πήρε την μπάλα. Παλατζάς. Μερμηγκιάς. Ο Γκόρος τώρα κοστάρει. Πολύ ωραίος ο Γκόρος. Κάνει το 38-32. Αγγελόπουλος με την κλασική του κίνηση. Είναι άσχος ριμπάν τον Γκόρος. Και δίνει στον Πικάς για τον εθνιδιασμό. Φάουλ έκανε τώρα ο Αγγελόπουλος στον Πικάς και δεύτερη δύο ελεύθερες βολές. Αύριο μπορεί να πει και ο Άγιος. Μπορεί να το γνωρίσετε. Με φαύριο. Άγιος. Ένα δούμε αν τώρα είναι πιο ψύχρεμος ο Πικάσης. Είναι έστω στο πρώτο βολή. Είναι έστω στο δεύτερο. Πολύ και ψήφω όμως αυτή τη φορά. 40-32 το σκορ. Αλλαγή έχουμε τώρα Πικάς στα γη και θα μπει και Λαϊδής. Ο Ευγένης βγήκε και πήγε ο Μάνο του λάθος για τους κομπίτες. Ο Αγγελόπουλος θα δώσει στον Μανολάτο. Λάθος πάσα. Μέσος ο Αγγελόπουλος. Παπουτσί, σουτάρει για δύο. Ψηλής του χρόνου. Άστοχη, το ριμπάν το πήρε ο Γκόρος. Ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Περνάει το προσωπικό το δίπλα, πολύ όμορφα. Δίνει στον Μερμηγκιά, ο οποίος μπαίνει μέσα. Αστοχή όμως ένα εύκολο θεωρητικά lay-up. Ήταν ολομόναχος. Διαμαρτύρει στην για φάουλ. Δεν ήταν, έγινε κάποια επαφή για φάουλ. Μανολάτος, στον Αγγελόπουλο, Σουσάρη, Εσκοφή. 40-34 τώρα το σκορ. Γόρος, στα ρίγα 3. Είναι άσχος αυτή τη φορά. Το ριμπάν το πήρε ο Παλατζάς. Η μπάλα είναι για 9 δευτερόλεπτα για τους Hawks. Παρά την καλή άμυνα Μερμηγκιάς θα γίνει και θα μπει ο Λιτσικάς. Παλατζάς τώρα έχει την μπάλα. Λιτσικάς και Λαϊδής. 3 δευτερόλεπτα. Σουτάρι, airball. Η μπάλα είναι και πάλι για τους κομίτες που παίξανε καλή άμυνα. Πιέσανε πάρα πολύ την μπάλα. Και τώρα ο Τουλάτος θα κατεβάσει την μπάλα. Δίνει στον Παπουτσί. Περνάει τον αντίπαλό του. Αστοχή αυτός. Ο Τουλάτος έκανε βήματα τώρα. Ζητάει φάουλ. Τον είχαν κλείσει όμως καλά για την παλή του, είχαν σηκωμένα τα χέρια. Δεν νομίζω πως θέλει να διαμαρτύρεται. Γόρος, μυστικά, στάρια 3, είμαι άστοχος. Το rebound το πέρε ο Μανολάτος, ο Τουλάτος, συγγνώμη, όπως κατεβάζει και την μπάλα. Παπουτσής, είμαι άστοχος. Rebound ο Παλατζάς. Χτύπησε λίγο ο Παλατζάς, οπότε μπαλ αυτός πρέπει να βγει. Όχι, είμαι εντάξει τελικά. Οπότε θα συνεχίσει.
Ο Γκόρος, ο οποίος δίνει το σύστημα τώρα. Την μπάλα την υποδέχεται ο Λετσικάς. Και πάλι ο Γκόρος. Περνάει τον οποιοδήποτε, ασυχεί όμως το lay-up, rebound το Παπα-Νικολάου, ο οποίος πέρασε στη θέση του Μανολάτου. Και τώρα ο Μαντάκος, ο οποίος καθώς μπήκε στη θέση του Στεριάδη, μάλλον. Καλή αλλαγή έχουμε τώρα, δυστυχώς με τις αλλαγές δεν ξέρω τι γίνεται και μια φορά δεν ακούγεται η περίφερα της διαιτησίας, της γραμματείας, συγγνώμη. Είναι έστωχο στο πρώτο βαλείο του Λάτος, κάνει το 40-35. Άστοχος όμως η δεύτερη, το rebound του Παλατζάς και τώρα ο Γκόρος. Λάθος πάσα του Παλατζά. Ο Εσταζόπουλος τώρα πέρασε στη θέση του Λάτου. Ο Μαντάκος δίνει τον Εσταζόπουλο. Αυτός δίνει στη weak side στον Αγγελόπουλο. Παπουτσής, ο οποίος προστάρει, κλείνεται. Δίνει πάλι στον Αγγελόπουλο, ο οποίος στο C. Ο rebound, ο Εσταζόπουλος που σπάτησε τη γραμμή. Καλή αλλαγή έχουμε τώρα για τους κόψους αυτή τη φορά. Ο Μπουραζάνης μπαίνει στη θέση του Παλατζά. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Hawks. Ο Παπαγιάννης είναι έστοχος. Αγγελόπουλος. Παπουτσής. Μαντάκος, στάρι για τρεις. Είναι άστοχος. Το ριμπάλ τον πήρε ο Λεζικάς και τώρα ο Γκόρος. Παπαγιάννης. Κυλαϊδής. Ωραία, βρήκε τον Μπουραζάνη, έχασε όμως αυτό τον Αγγελόπουλο και τώρα μακρινή πάσα για τον Παπουτσί, ο οποίος ευχαριστεί στο lay-up, πηγάνει το 42-37. Ο Γκόρος είναι στον Μπουραζάνη, πολύ ωραία που δεν είναι και ο οποίος όμως αστόχησε, έβαλε το χέρι του στο Παπουτσής και τώρα ο Μαντάκος με την μπάλα στον Εσταθόπουλο. Αστοχή, το rebound το πήρε ο Μπουραζάνης, τώρα ο Γκόρος. Λεξικάς, ωραία ενέργεια, αστοχή. Κοιτάει και 44-37, 18 δευτερόλεπτα μένουν. Έχουν και ένα φάουλ να δώσουν οι Fox. Μαντάκος, παίρνει το σκρίν από τον Παπουτσί. Μαντάκος έκανε τον λάθος. 4 δευτερόλεπτα μένουν. Έβαλε ωραία το χέρι μου και ο Παπουτσί. Και αυτή είναι η λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Επιστροφή σε λίγο 4ου δεκαλέπτου. Επιστρέφαμε για το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει τον νικητή. Στο σύνεσά βρίσκονται οι Άρακας Hawks που είναι μέσα το 6, το 7, το 1, το 10 και το 9. Άσχος ο Μπουραζάνης. Ενώ για τους κομίτες μεταξύ του 3 από τον Λιτσικά είναι άστοχος. Για τους κομίτες είναι το 1, το 8, άστοχος ο Σταθόπουλος, 1, 8, 99, 7 και 23.
Κόρος, Πικάσου, Σταρία 2, είναι άστοχος, ριμπάνω του Λιαράς. Είναι άστοχος και αυτός, ριμπάνω του Παπουτσής. Τώρα ο Μαντάκος, ωραία πάσα στο Μισαφόπουλο, Σταρία 3 αυτός. Είναι έζοχος και μειώνουμε στις 4. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν έχουμε δει μεγάλες διαφορές, στην ψηφίδη πήγαν στο σύν 12 ή στο σύν 10. Στο σύν 10 σίγουρα πήγαν μεγάλο στο σύν 12 η Fox. Αλλά από εκεί και πέρα μειώσανε με ένα σερί οι Κομίτες. Τώρα ο Γκόρος είναι με την μπάλα, στη γωνία. Περνάει τους αντιπάλους του, αστοχή στο lay-up, rebound το ο Παπουτσής. Και τώρα ο Μαντάκος, ωραία θα βρεθεί να πέρασε να χάσει τον αντιπαλό του. Κάμε όμως λάθος πάσα, δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένο σήμερα ο Μαντάκος. Ωραία, σωστό φάουλ από τον, από τον Παπουτσή για να σταματήσει τον εθνιδιασμό. Φρικάση στον Ελιτσικά και τώρα Φουλιαράς. Ζουτάρι για 2 και στοχή 46-40. Πολύ ωραίο φινταγούι σούτ από τον Φουλιαρά. Μαντάκος τώρα στον Σταθόπουλο. Λάθος πάσα. Έκλειψε ο Γκόρος και χέρι στο φάλο από τον Μαντάκο. Εκεί δεν θα δώσει έτσι στις καταπλήσεις. Αλλαγή έχουμε τώρα, από Παπα-Νικολάου θα βγει και θα μπει Στεριάδης. Ο Σταθόπουλος φέρει στον ενθουσιασμό και στο χει. Για το 46-42. Έτσι είναι καλή άμυνα πριν οι Κομίτες. Λέψανε την μπάλα, τρέξανε στον εμβιασμό. Φουλιαράς, βήματα έκανε. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Κομίτες. Μαντάκος κατεβάζει. Δίνει στον Σταθόπουλο, στα ρίγα 3 αυτός. Είναι άστοχος, rebound το Πικάσης. Για με την ισορροπία έκανε φάλο Αγγελής για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Ένα φαράνε τα πλάγια. Ο Γκόρος είναι τώρα με την μπάλα. Έκλεψε ο Μαντάκος. Κέρδισε και το φάουλ. Και τώρα έχουμε time out. Και επιτροπή σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το time out, την μπάλα είναι για τους Κομίτες. Εδώ το φάουλ που κέρδισε ο Μαντάκος. Οι Κομίτες είναι μέσα 99, 15, 23 και 7, ενώ οι Hawks 6, 1, 7, 10 και 9. Μαντάκος, στάρια 3, είναι έστοχος. Και 46-45 διαφορά στον πόντο πλέον. Κάπου φαίνεται να μαζεύουν τη διαφορά. Πολύ ωραίο καλάθι όμως. Πάνω που έλεγα ότι μαζεύσαν τη διαφορά οι Κομίτες στο καλάθι, στον πόντο συγγνώμη. Ο Λιτσικάς κέρδισε καλάθι και φάουλ. Είναι άστοχο στη βολή, το rebound το πήρε ο Αγγελής. Όχι, ο Στεριάδης το πήρε. Μαντάκος με την μπάλα. Παίρνει το screen από τον Παπουτσή, δίνει στον Αγγελή. Όπως κλείνεται. Μαντάκος και πάλι. Θα πάρει το screen από τον Αγγελή. Δεν σουτάρει ο Αγγελής τώρα, θα σουτάρει αυτός για 3. Και είναι έστοχος. 48 όλα. Ισοπαλία. Θα το κοντελιάσω εγώ. Και τα έρμπολτα. Μπουραζάνης. Γκόρος. Έστω εκεί, πολύ καλός ο Γκόρος.
και κάνει το 50-48. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 6 λεπτά μένουν για τη λήξη του αγώνα. Μαντάκος. Στεριάδης τώρα στερεάς για 3 για το προβάδισμα. Όχι, δεν θα καταφέρει. Τώρα Λουτσικάς. Ένας Κοντικάση. Μπουραζάνης. Δεν πρέπει να βιαστεί. Βιάστηκε, αστόχησε. Rebound πήρε ο Παπουτσής. Και τώρα ο Μαντάκος. Μαντάκος στον Παπουτσί, δεν σουτάρει, ωραία προσπίση, μπαίνει μέχρι μέσα και βρίσκει το φάουλ. Σωρά τη ελεύθερες βολές, αλλαγές έχουμε πριν για τις δύο ομάδες. Ο Κελαϊδής θα μπει στη θέση του Γκόρου, ενώ ο Στεριάδης και ο Γκυλής θα βγουν και θα μπει ο Τουλάτος και ο Μανολάτος. Δύο ελεύθερες βολές για τον Παπουτσί, όχι, είναι πριν τα βήματα το φάουλ. Μανολάτος, στάρει για 3 για το προβάδισμα, όχι ούτως στις παρά θα έρθει, απλά παίρνει το rebound ο Μαντάκος, έδωσε στον Μανολάτο, αυτός όμως έκανε λάθος πάσα στον Σταθόπουλο και έτσι κατοχή είναι και πάλι για τους, για τους Hawks. Φίλες και λαϊκής τώρα με την μπάλα. Και τώρα Λουτσικάς για 3, είναι άστοχος. Κάνει το rebound, δεν χρειάζεται για σήμες. Τώρα το παιχνίδι πρέπει να παίρνουν μεγάλες επιθέσεις και οι δύο ομάδες είναι στα κρίσιμα λεπτά. Το τελευταίο πεντάλεπτο 50-48 κερδίζουν οι Hawks. Παπουτσής, δύσκολη ενέργεια. Κέρδισε το φάουλ του Λουτσικά όμως και το φέρει τώρα δύο ελεύθερες βολές. Και τώρα ο Λουτσικάς θα βγει και θα μπει ο Γκόρος πάλι. Είναι τέρα το φάουλ του Λουτσικά. Έστωχος στον πρώτο βολέ Παπουτσής. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Η κατοχή όμως είναι αυτό, βάλε το χεράκι του ο Μανολάτος εκεί πέρα στην, για το rebound. Έκανε όμως λάθος πάσα, παρ' όλα αυτά και πάλι κατοχή. Η κατοχή είναι και πάλι για τους κομίτες. Μαντάκος θα πάρει το σκρέμα του Παπουτσί. Βγήκε δυναμικά ο Γιάρας. Ο Γιάρας τώρα κέρδισε το φάουλο. Όχι, έκανε βήματα ο Μανολάτος. Στον πόντο και πάλι το καλάθι, 50-49. Κελαϊδής τώρα με την μπάλα, Κουλιαράς. Μπουραζάνης, εστοχή. Και προβάδισμα τριών πόντων για τους Hawks, οι οποίοι γυρίσανε αυτή τη φορά ωραία την μπάλα και βγήκε καλάθι, ενώ πριν βιαζόντουσαν, τους φέρανε για έναν ευνηδιασμό, τους φέρανε ένας εναντίον τεσσάρων. Χτύπησε τώρα ο Μαντάκος από τον Κουλιαρά, λίγο στο γόνατό του. Θα σου πείσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Όλα τα φάουλ βολές μας ενημερώνει η γραμματεία. Με συμπλήρωση και οι δύο ομάδες από 4 φάουλ. 4 ομαδικά. Τελικά είναι εντάξει ο Μαντάκος. Πάμε ο Λάτος. Κερδίζει το φάουλ, προστάρει δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ το έκανε ο Χουλιαράς και ο Γκόρος μέσα από τους δύο. Ο Αγγελόπουλος τώρα θα μπει στη θέση του Σταθόπουλου. Άσοχος στον πρώτο βολέ ο Μανολάτος. Είναι άσοχος και στο κέντρο, είναι πάνω ο Χουλιαράς. Είναι στον Γκόρο για να κατεβάσει την μπάλα. Περνάει τον αντίπαλό του, μπαίνει από το κεντρικό διάδρομο. Βρήκε ωραία τον Χουλιαρά. Έβαλε όμως το χέρι του Μανολάτος και έσωσε την κατοχή.
για τους Fox όμως είναι μπάλα και τώρα αλλαγή έχουμε. Ο Παλατζάς θα μπει στη θέση του Μπουραζάνη. Και άλλη αλλαγή έχουμε. Ο Ευγένης τώρα θα μπει αυτή τη φορά στη θέση του Τουλάτου. Το πικάζει τώρα για τρεις, δεν έπρεπε να βιαστεί. Το φάουλ ο Μανολάτος. Καλάθι και φάουλ, πολύ ωραίο καλάθι και φάουλ από τον Παπουτσί που μπορεί να, να φέρει άλλη μία ισοπαλία. Πολύ καλός ο Παπουτσής. Είναι άστρος όμως στη βολή, το rebound τον Κόρος. Κερδίζει όλο το φάουλ από τον Μανολάτο και θα στάρει δύο βολές. Δεν έπρεπε να κάνει φάουλ, είχαν γυρίσει οι παίχτες από τις κομίτες. Είναι άστρος στην πρώτη βολή, τον Κόρος. 4 στη δεύτερη, 53-51. Μαντάκος θα πάρει το σκρίν από τον Παπουτσί. Τώρα ο Αγγελόπουλος είναι με την μπάλα. Μαντάκος θα το θεωρεί τα μέλη. Πολύ ωραίο ο Ευγένης. 3 δευτερόλεπτα, έλεξε και ο χρόνος ούτως ή άλλως. Είχε κάνει καλό κόψιμο ο Ευγένης, αλλά φοβήθηκε να φουστάρει. Η ασίστ ήταν τρομερή από τον Μαντάκο. Χώρος, τώρα φτάρει για τρεις. Πολύ καλός ο Χώρος, θέλει τώρα η διαφορά στους 5 πόντους. Καλά μου και φόλ τώρα από τον Μανολάτο. Τέταρτο φόλ του Χογιαρά είναι αυτό. Άστοχος ο Μανολάτος, πριν το ριμπάλλον όμως ο Αγγελόπουλος, τώρα ο Μαντάκος, ο Στάρια 3. Ισοφάριση, πολύ καλός ο Μαντάκος. Παρόλο που το Σαββατοκύριακο βρισκόταν στο Καρβελίσι και έκανε snowboard, τον έδιωσε ο φακός του μπασκετάκι The League. Δεν χάνουμε τίποτα. Πολύ καλό όμως και το καλάθι τώρα από τον Γκόρο. Μαντάκος θετικό φάουλ έκανε ο Αγγελόπουλος. Καλά, έχουμε τώρα Χογιαρά στα αυγή και θα μπει ο Παπαγιάννης. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο για να δούμε τι μας επιβάζει το παιχνίδι. Τώρα την μπάλα εκεί, ο Κόρος είναι με την μπάλα, ο Μανολάτος που κάνει ένα χαζό φάουλ, επιτρέψτε μου. Και θα σου φτάρει δύο ελεύθερες βολές τώρα ο Κόρος. Μας τόξε στην πρώτη βολή. Είναι έστοχο στη δεύτερη. Η διαφορά και πάλι στις 3, 59-56. Πολύ ωραίο ντέρμπι. Σου δια 3 από τον Μανολάτο, είναι άστοχος. Περιέργει στο rebound και φάουλ τώρα. Ο Παπαγιάννης έκανε στον Μανολάτο και θα στάρει δύο ελεύθερες βολές.
Είναι και αυτό το τέταρτο φάουλ του... του Παπαγιάννη. Δεν είναι καθόλου ψυχρόμος από τις βολές ο Μανολάτος. Είναι άνθρωπος και στη δεύτερη βολή. Γκόρος, πέρα τον αντιπαλό του, πολύ ωραία πάσα στον Παλατζά. Πάσα στον Σι. Της έλεγε διαφορά στους 5 για να δούμε αν θα μπορέσουν να αντιγράφουν στο τελευταίο λεπτό οι Κομίτες, στο τελευταίο 1 και 10. Ο Μαντάκος σουτάρει για 3, είναι άστοχος και ρυπόλου και λαϊδής. Γκόρος. Παολέ καλό τώρα ο Μανολάτος. Τον Γκόρος θα σουτάρει 2 ελεύθερες βολές. Ουσιαστικά το παιχνίδι έχει κρυθεί. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουν στα τελευταία 58 δευτερόλεπτα να κάνουν κάτι οι Κομίτες. Τώρα έχουμε τα time out και επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε. Το στόλο δύο ελεύθερες βολές ο Γκόρος. Για τους... Έχει στήσει τα 2.56. Για τους Hawks είναι το 9, το 6, το 13, το 8 και το 14. Ενώ για τους Κομίτες 23, 21, 15, 45 και 99. Για πράγμα στους 7 μετά και τους αφαιρέστηκε η βολή του Στεριάδης, όταν στάρει για 3, κάνει airball. Μάλλον το παιχνίδι κρύθηκε εδώ. Πάλι πέρισε και Λαϊδής από τον Τουλάτο. Τώρα τώρα αυτούς δύο ελεύθερες βολές. Το παιχνίδι λογικά κρύθηκε. Πάσο που συμπέζει πολύ και Λαϊδής. Είναι άσοχος και στο τέσσερι βολή, το rebound του Παπουτσής και τώρα ο Μαντάκος. 40 δευτερόλεπτα μένουν, Μαντάκος, σουτάρει για 3. Είναι άσοχος, θα δούμε. 63-59 είναι τώρα το σκορ. Πάλι έκανε γέννηση στον Πικάς και τώρα γραφώ δύο ελεύθερες βολές. Τι παίζεις? Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Ο Πικάσης. Έστω στη δεύτερη. Στις 5 και πάλι διαφορά. Ο Ισανόπουλος πέρασε στη θέση του Ευγένη. Στεριάδης, Μαντάκος. Κέρδισε φάουλ από τον Πικάση και στάζει τώρα δύο ελεύθερες βολές. 24 δευτερόλεπτα μένουν. Πολύ δύσκολο να τραβεί αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε τι θα κάνει ο Μαντάκος. Άμα κάνεις snowboard το Σαββατοκύριακο, τα γόνατα δεν λυγίζουν τόσο εύκολα. Έσοχος η δεύτερη. Πέρισε τώρα φάουλ ο Γκόρος από τον Μαντάκο. Μόλις 9-10 τα περάσαμε. Έσοχος ο Γκόρος. 65-60. Πάνω κάρι μιλήσεις. Ποιος θα βασίλει καθάρι. Πάζει ο Κώστας στη δεύτερη, 66-60. Μαντάκος. Δύσκολο το σουτ. Είναι άστοχος. Είναι φάουλ και πάλι ο Μαντάκος. Παίρνει μέσα, κερδίζει το φάουλ. Πλέον μένουν 7 δευτερόλεπτα. Είναι
πακούνια θες να το βάλω. Έστω, στην πρώτη βολή. Έστω, στην δεύτερη βολή, 66-62. Το παιχνίδι λοιπόν κρύθηκε, τελείωσε, χαόλ έκανε στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Στεριάδης στον Γκόρο. Δεν χρειάζεται με το φάουλ. Δεν ξέρω η διαφορά πως ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι. Όχι πρώτη φορά, το έγινε, συγγνώμη, νόμιζα ότι παίζαμε το δεύτερο γύρο τώρα. Έτσι, ορχή στη δεύτερη βολή ο Γκόρος. Πες τους τέτοιες μπροστά. Μαντάκος, σωστά είναι πολύ μακριά για τρεις. Είναι άστοχος, αυτό είναι ο τέλος του αγώνα. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυρίως στις λεπτομέρειες. Ο Γκόρος ήταν πολύ καλός, πρωτοεμφανιζόμενος Γκόρος. Έβαλε πάρα πολλά τρίποντα καθοριστικά κιόλας. Ναι, αυτά από εμάς. Έλα ρε. Καλώς βράδυ.